Προσέξτε τώρα, θα πάμε σε κάτι που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες. Θυμάστε το νομικό και παραρείο πάγο, τον κύριο Καλτσά, με τον οποίο είχαμε συζητήσει και εξακολουθούμε, η υπόθεση δεν έχει φύγει, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τις προσφυγές που είχαν κάνει νόσοι, σύλλογοι, σωματεία. Λοιπόν, έτυχε τώρα, έτυχε, είναι από τους νομικούς υπερασπιστές τελικώς τέτοιων υποθέσεων. Έτυχε το εξής γεγονός. Θα σου το πω έτσι πολύ συνοπτικά για να πάμε στο ζουμί με τον κύριο Καλτσά. Ένας δανειολήπτης προσέφυγε το 14, αν τα λέω καλά, στο Ειρηνοδικείο της Αίγινας για να κερδίσει την ένταξή του στο νόμο Κατσέλη. Οι πιστότριες τράπεζες έπεισαν το δικαστήριο ότι ο συγκεκριμένος είναι δόλιος και έχασε τη δίκη. Έκανε έφεση, αλλά και το εφετείο, συγκεκριμένα το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά, νομικός Πειραιά είναι ο κύριος Καλτσάς, υιοθέτησε την ίδια απόφαση. Ο δανειολήπτης λοιπόν έκανε αίτηση αναίρεσης και η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο. Εκεί έχουμε μία μάλλον ιστορικών διαστάσεων απόφαση του Δέλτα πολιτικού τμήματος του Αρίου Πάγου. Και ο προσφεύγων εκεί δικηγόρος ήταν ο κύριος Καλτσάς. Καλημέρα κύριε Καλτσά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Είναι πράγματι το ιστορικό είναι έτσι όπως το παραθέσατε. Να πούμε ότι το τέταρτο πολιτικό τμήμα σε συνέχεια περσινής του απόφασης, την οποία επίσης είχα την τιμή να χειριστώ, είναι η παριθμόν 59 του 21 απόφαση του τέταρτου πολιτικού τμήματος. Mm-hmm. Σήμερα μιλάμε για τη 15-08 του 2022. Αποφάνθηκε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι τον ισχυρισμό ότι ένας δανειολήπτης είναι δόλιος πρέπει και να τον προτείνει αλλά και να τον αποδεικνύει ο πιστωτής. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να παραθέτει μια σειρά από πραγματικά περιστατικά, όπως είναι το αρχικό και το τελικό ύψος του δανεισμού του οφειλέτη, ο χρόνος που πήρε τα δάνεια, τα εισοδήματα που είχε κατά το χρόνο λήψης των δανείων, τα έξοδα διαβίωσής του, η μηνιαία δόση του κτλ. Το πολύ σημαντικό είναι το εξής εδώ, ουσιαστικά πια καταρρύπτεται ένα αφήγημα το οποίο, όπως πολύ καλά θυμάστε, είχε δομηθεί τα χρόνια της κρίσης περί στρατηγικών κακοπληρωτών, παταχτσιδών, δόλιων δανειοληπτών. Ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς και υπό την πίεση εκείνης της εποχής των μνημονίων, μην τρέπεστε. Ναι, περί ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τα θυμάστε και τα λοιπά. Το αφήγημα λοιπόν αυτό το υιοθέτησαν αβασάνιστα και τα δικαστήρια ουσίας, με αποτέλεσμα να αποδέχονται ισχυρισμούς τραπεζών οι οποίοι προτείνονταν αόριστα, δηλαδή δεν περιείχαν κανένα από τα στοιχεία που ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ότι πρέπει να περιέχουν οι ενστάσεις. Ερχόταν λοιπόν μια τράπεζα, έλεγε ότι ο Σαχίνης, ο Καλτσάς, περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρώμων και χωρίς να παραθέτει κανένα στοιχείο, ερχόταν το δικαστήριο ουσίας και αποδεχόταν τον ισχυρισμό αυτών. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό κορυφώθηκε το 2020, όταν πέρασε ο νόμος για την επίσπευση των δικών του νόμου Κατσέλη, πρώτη φορά κύριε Τσαχίνη σε αιτιολογική έκθεση νόμου υιοθέτησε ο νομοθέτης τη χρωματισμένη έννοια περί στρατηγικών κακοπληρωτών, ώστε να διαχωρίσει τον καλό πιστό σε εισαγωγικά οφειλέτη από αυτούς που περιήλθαν δολίως σε αδυναμία πληρωμών. Αυτή λοιπόν η απόφαση του Αρίου Πάγου αλλάζει το αφήγημα, το καταρρύπτει και είναι συνέχεια προηγούμενης απόφασης, επαναλαμβάνω, του 2021, και καθιστά άκυρες, να το πω εκλαϊκευμένα, χιλιάδες αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας, είτε πρωτόδικων είτε εφετείων, γιατί κύριε Σαχίνη θα πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος και πολλοί κόσμος το γνωρίζει και βιωματικά, το 90% των απορριπτικών αποφάσεων δυστυχώς οφείλονταν δήθεν σε δόλο των δανειοληπτών. Επομένως, με την απόφαση αυτή παρέχεται σε κάθε δανειολήπτη και εφόσον βέβαια έχει την προθεσμία για να πράξει τούτο, παρέχεται ένα πολύ σημαντικό όπλο, ένα πολύ σημαντικό ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο, ώστε να προσφύγει σε ανώτερα δικαστήρια και να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Κύριε Καλτσά, με ρωτάει εδώ η φίλη ακροάτρια η Μαρία. Μπορεί ο κύριος Καλτσάς, λέει, να μου διευκρινίσει το εξής? Εγώ δεν μπήκα στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη γιατί κηρύχτηκα δόλια. Με αφορά ή αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και συνέχεια είχαν αδυναμία να πληρώσουν δόση?
αφορά όσους επιχείρησαν, δηλαδή όλους όσοι κατέθεσαν αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη και απορρίφθηκε η αίτησή τους λόγω δήθεν δολίας περιέλευσης. Δεν ξέρω τώρα αν η ακροάτρια είχε καταθέσει δικόγραφο στο Ιρνό Δικείο ώστε να υπαχθεί. Προφανώς για να αναφέρεται ότι την χαρακτήρισαν δόλια. Μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είχε κάνει την αρχική διαδικασία. Οπότε εφόσον έχει προσθεσμία να προσβάλλει την απόφαση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιώντας την απόφαση του Αρείου Πάγου να προσφύγει και να δικαιωθεί. Κάποιος που είναι, μιας και το θέτει Μαρία, ήδη ενταγμένος, αλλά στην πορεία έχει αδυναμία. Ισχύει και για αυτόν ότι θα πρέπει να αποδειχτεί η δολιότητα? Όχι, εκείνος έχει άλλες δυνατότητες. Έχει άλλες. Στην πορεία έχει αδυναμία, μπορεί να ζητήσει να μεταρρυθμιστεί η απόφασή του ώστε να προσαρμοστεί στα καινούργια οικονομικά Μάλιστα. δεδομένα. Θέλω να πω, κύριε Σαχίνη, ότι το αυτονόητο που έκανε ο Άριος Πάγος ήταν ότι ουσιαστικά ευθυγραμμίστηκε και εφάρμοσε κατά γράμμα το σκοπό του νομοθέτη του νόμου 3869 του 2010 του νόμου Κατσέλη, μέσω του οποίου ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα σε υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, ουσιαστικά να ρυθμίσουν την εξόφληση με ευνοϊκότερους όρους και να απολαγούν από αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η απαλλαγή βρίσκει την νομιμοποίησή της ευθέως και στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταληφθεί ο πολίτης σε μια χωρίς διέξοδο προοπτική. Και να πούμε και κάτι, ότι η απαλλαγή των χρεών σε τελική ανάλυση εξυπηρετεί ευρύτερα και το γενικό συμφέρον, αφού δίνει τη δυνατότητα επανάκτησης στους πολίτες ουσιαστικά μέσω των εν λόγω διαδικασιών της αγοραστικής τους δύναμης. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επειδή εδώ έχω βροχή ερωτημάτων, λέει η φίλη η Ριάννα, και όσοι επειδή βλέπαν βιομηχανία έκδοσης αποφάσεων περί δολιότητας δεν κατέθεσαν σε κανένα ειρηνοδικείο, ενώ θα είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν, αυτοί εξαιρούνται, είναι εκτός? Όχι, δυστυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή από 15 Ιουλίου του 2021 και μετά, δυστυχώς δεν υφίσταται νόμος Κατσέλη, επομένως δεν υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων. Σωστά. Η Πολίνα, μπορείτε λέει να ρωτήσετε τον κύριο Καλτσάν, υπάρχει νόμος που τα όποια έξοδα δανείου προηγούνται στην εξόφληση της δόσης? Αυτό καθορίζεται συμβατικά από τα δύο μέρη, δηλαδή από την τράπεζα και το δανειολήφθη. Συνήθως οι τράπεζες καθορίζουν συγκεκριμένη σειρά καταλογισμού των χρεών, δηλαδή αφορά πρώτα τους στόχους, τα έξοδα και μετά το κεφάλαιο. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ο δανειολήπτης ως το αδύναμο μέρος σε μια σύμβαση με την τράπεζα που είναι σύμβαση προσχώρησης. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί συμβατικά και δεν γεννάει κάποια ακυρότητα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, κύριε Καλτσά, μπράβο σας, ακούμε για προσφυγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αλλά ειλικρινά δεν ξέρουμε τι κόστος έχουν αυτά για ένα πολίτη που θέλει να προασπίσει τα δικαιώματά του. Ή μήπως είναι απαγορευτικό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι, δυστυχώς, είναι ακριβή. Η πρόσβασή της, ειδικά στις ανώτητες βαθμίδες αυτής, είναι ακριβή και θα συμφωνήσουμε εδώ με το φίλο. Πλην όμως αποδεικνύεται, γιατί εδώ, όπως αναφερθήκατε και εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, έχουμε μία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχασε και σε πρώτο, έχασε και σε δεύτερο βαθμό. Προσφεύγοντας όμως τον Άριο Πάγο δικαιώθηκε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία ακριβή διαδικασία. Πλην όμως, εδώ βλέπουμε ότι όταν εξαντλεί ο πολίτης όλες τις βαθμίδες δικαιοδοσίας και όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, υπάρχουν πολλές φορές, υπάρχουν πιθανότητες ώστε να δικαιωθεί. Πολλό δε μάλλον, κύριε Σαχίνη, για μένα, ότι δεν θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος όταν έχει να επικαλεστεί μία του 2021 και μία του 2022 αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Όταν έχει δηλαδή να επικαλεστεί ένα τόσο ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο, που τα δικαστήρια ουσίας στα οποία θα προσφύγει και ο ίδιος ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να αποστεί από αυτό, νομίζω ότι εκεί το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη, που πράγματι επαναλαμβάνω είναι ακριβό, νομίζω ότι υποχωρεί μπροστά στο διακύβευμα που είναι τελικά μια βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών ενός πολίτη. Κύριε Καλτσά, κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω με ευρύτερη διάσταση, γιατί ομολογώ ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι έχετε μια προσέγγιση και με κοινωνικούς όρους. Θεωρείτε ότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος, να το πω έτσι,
είναι ένα από τα μείζωνα εκρηκτικά κοινωνικά ζητήματα στη χώρα που για κάποιο λόγο, χωρίς εξαιρέσεις από τις πολιτικές δυνάμεις, τολμώ να πω, έχει μπει κάτω από το χαλί. Είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος έχει υπερχρεωθεί και δεν έχει υπερχρεωθεί δολίως. Έχει υπερχρεωθεί λόγω... αδυναμίας. Λόγω παραγόντων οι οποίοι ήταν εξωγενείς και σε καμία περίπτωση δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του. Και θέλω να πω, κύριε Σαχίνη, γιατί μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα. Νομίζω ότι είναι σε γνώση σας και είναι και σε γνώση του κόσμου μια πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έθετε φραγμούς στα φαντς και στις εταιρείες διαχείρισης να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, για αυτό που θα πω. Στις 19 Οκτώβρη έγινε διαρροή σε φιλοκυβερνητικά μέσα από τον κύριο Σταϊκούρα ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και ως εκ θαύματος μετά από 10 μέρες δημοσιεύτηκε απόφαση τμήματος του Αρείου Πάγου που παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια. Δηλαδή εδώ πραγματικά υπαγορευμένο είναι, έτσι, δεν θέλω να το πιστέψω. Και ενώ ήταν ομόφωνη η απόφαση του τμήματος, πρέπει να πω. Και ήταν ομόφωνη η απόφαση του τμήματος και κύριε Σαχίνη πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση. Δεν υπάρχει αιτιολογημένη αντίθεση. Α, ωραία. Α, έτσι παραπέμπεται στην Ολομέλεια, λοιπόν. Επειδή... Με διαδικασίες fast track, κύριε Σαχίνη, 26 πρώτου του 23 συζητείται στην Ολομέλεια η υπόθεση. Είναι πρωτοφανές αυτή η ταχύτητα, 26 πρώτου του 23, και θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και το δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδας προ μια εβδομάδα, 10 ημερών, αν θυμάμαι καλά, η οποία προεξοφλεί τη θετική έκβαση στην Ολομέλεια. Λέει ότι το ζήτημα των πληστηριασμών θα διευθετηθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Εγώ είμαι πεπισμένος, κύριε Σαχίνη, ότι σε καμία περίπτωση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν θα γίνει πλυντήριο καμίας κυβέρνησης και οποιασδήποτε εταιρείας διαχείρισης. Είμαι πεπισμένος για αυτούς, γιατί είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά νομοθετήματα. Είναι σαφές να διευκρινίσω εγώ για τον κόσμο που μας ακούει ότι η απόφαση σε ομόφωνα του τμήματος του Αρείου Πάγου για τις εταιρείες διαχείρισης αυτών των δανείων για λογαριασμό φαν που τα έχουν πάρει από τις τράπεζες, είπε, το λέω έτσι απλά και λαϊκά, ότι όχι, θα έρθει ο κάτοχος αυτού εδώ για να το κάνει και όχι εσείς εδώ. Αυτή είναι η λύση, γιατί δεν έρχεται. Μάλιστα. Γιατί δεν έρχεται. Και μου λέτε τώρα εσείς ότι βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, κάνει μια διαρροή, 10 μέρες μετά παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να ξανασυζητηθεί. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Συν το δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδας που προεξοφλεί θετική έκβαση. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, θα το δούμε τότε. Θα το δούμε. Δεν παραπέμπουν σε κράτος δικαίου τώρα δυτικού τύπου ευρωπαϊκό. Αντιλαμβάνεστε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Δεν ζούμε σε γυάλινη σφαίρα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε η απόφαση της Ολομέλειας να είναι πραγματικά αυτή όπως ο νόμος ορίζει. Είναι ξεκάθαρα τα νομοθετήματα και γι' αυτό δεν προχώρησαν και σε τροπολογία. Δεν υπάρχει κενό νόμου. Επέλεξαν τον νόμο του 3 και εφόσον επέλεξαν τον νόμο του 3 δεν έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, άρα και πληστηριασμούς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, κύριε Σαχίνη. Δεν επέλεξαν τον νόμο του 15 για να μην κάνουν πρόταση στο δανειολήπτη πριν την πώληση. Δεν μπορούμε να έχουμε από κάθε νομοθέτημα αυτά που μας συμφέρει. Μάλιστα. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο. Σε μια κανονική δυτικού, όπως είπατε, νομικού πολιτισμού χώρα, ναι, σε μια χώρα που, για την οποία σηκώνει πολύ κουβέντα τελικώς. Εδώ μπλέκεται εκτελεστική με νομοθετική, νομοθετική με δικαστική, τραπεζική με δικαστική. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλτσά. Το τελευταίο κομμάτι ήταν αρκούντος διαφωτιστικό, γιατί είχαμε μείνει όλοι με την ιδέα ότι αυτό τελείωσε. Αν δεν τελείωσε, να το. Δεν τελείωσε, δυστυχώς. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.